Καταπληκτικό. Έχει χαιρετισμού από την ομάδα εκτελεστών Πειραιά. Εκτελεστών. Εκτελενιστών. Εκτελενιστών. Ναι. Εκτελονιστές λέγονται. Εκτελονιστών. Εκτελενιστών είναι εκτελεστών. Οι εκτελενιστές των εκτελενιστών. Δεν είναι εκτελενιστές, εκτελονιστές είναι. Η ομάδα των εκτελονιστών λοιπόν του Πειραιά. Ναι, εκτελενιστές δεν είναι, εκτελεστές είναι. Εκτελονιστών. Πόρε, έχει φύγει ο μισός πληθυσμός τράκαρε. Οι εκτελενιστές των εκτελενιστών. Δεν είναι εκτελενιστής, είναι εκτελονιστής. Εκτελενιστής δεν είναι, εκτελονιστής είναι, αυτό σε λέω. Τώρα είναι δυνατόν τόσο βλάκας. Έλατε, πιο βλάκας πεθαίνεις. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Επόμενη γραμμή, λέγε φίλε, ναι. Λοιπόν, ναι. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Τι εκτελενιστές, ρε, κάτσε ρε φίλε. Εκτελονιστής είναι, ρε. Εκτελονιστής. Δεν είναι εκτελενιστής. Εκτελονιστής. Δεν εκτελεί την Ελένη. Δηλαδή, το να μην ακούς. Εκτέλεσε την Ελένη. Ποιος εκτέλεσε την Ελένη, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη. Εκτελενιστής. Γεωργίου, ειλικρινά. Εκτέλεσε την... κάτι διαφορετικό. Ναι, ρε, άκουσε εκτελενιστής. Έχεις πρόβλημα με τα αυτιά. Πυροβόλησε την Ελένη. Εκτελονιστής. Πάει ο Πανιώτης, λιποθύμησε, το λέω, στο γεροκομείο. Έπεσε κάτω ο Πανιώτης. Στο γεροκομείο. Ναι. Τι κάνει στο γεροκομείο. Στο καπί εκεί πέρα. Δίνει στους ετοιμοθάνατους αυτό. Γεροκομείο. Ναι. Πάμε. Λέγε φίλε, εκτελενιστή, λέγε. Εκτελονιστή. Ναι, 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 ναι. ναι. Τι κάνει ο εκτελονιστή. Εκτελεί την Ελένη. Θέλετε να τα σχολιάσετε και να απαντήσετε μετά, γιατί δεν ακουγόμαστε. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Η ομάδα λοιπόν κέρδισε τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης με 2-6. Μάλιστα. Εντάξει. Την Ελένη ποιος τη σκότωσε. Γελάει ο Χολίτης. Εγώ τι να κάνω τώρα, να σε κάνω ανάλυση του εκτελονιστή το 3-5-2. Και το να φτιάχνει ιστορίες δικές σου, άτε. Λέω είναι μυθομανής. Είμαι. Το να φτιάχνει και λέξεις δικές σου, ναι. Να πεις ότι κάνω κάποιο λάθος. Μισό λεπτό. Τώρα, άμα σε, πάλι, άμα σε βάλει τώρα ο Ραγκάτσης το πρωί που το έπεσε εκτελονιστή, θα παίζει το λιγότερο και να λες, είναι μην το βάλεις γιατί είναι εύκολο. Με κοροϊδεύουνε. Έτσι τα λες. Καταρχήν ποτέ δεν είπα. Αφού με λένε οι Χολύπτες, λέει, μας παίρνει τηλέφωνο εδώ και λέει μην τα βάζετε αυτά. Έτσι μας είπε. Ποτέ δεν πήρασε κανένα. Έτσι με λέω, άλλο. Εγώ ποτέ δεν προσπάθησα να κάνω ακροματικότητα με τα λάθη των άλλων. Όπα, αυτό είναι τώρα για το Ραγκάτσι πινέζα. Αυτή είναι πινέζα για το Ραγκάτσι. Όχι. Τώρα. Είναι πινέζα τώρα. Είσαι κακό άνθρωπο. Εγώ τώρα. Δεν. Είμαι κακό εγώ. Ναι, είσαι πινέζα. Εγώ τώρα. Είμαι κακό. Είσαι... Ναι, αλλά κάτσε τώρα. Τον άλλον τον μαλλιά γιατί τον παίρνει τηλέφωνο και λες μην τα βάζει αυτά. Και να πει ότι τον πήρα από το τηλέφωνο. Μου το έχει πει εμένα πόσε φορέ. Εμένα δεν μου το ποτέ. Αφού εσύ του το πες. Τι αυτό στην αμπή. Δεν μου το είπε ποτέ. Φάγαν λάχνον την Ελένη. Τη τρία. Λέγε. Χαλαρό. Εκτελένισε τι Ελένε. Μην. Ξέρει τι πλάκα έχει ο κόσμο. Εκτελένισα λέει. Γελάμε εμεί εδώ. Λέγω την ατάκα. Εκτελένισε τι Ελένε. Το πιάνει ο Καζαμπάκα. Το κάνει. Ο Καζαμπάκα το κάνει. Μόνο για το Ραγκάτσι. Θυμώνει ο κόσμο. Λέει. Καλά λέει. Ο Ραγκάτσι κάνει στην πλάτη τη δικιά μου λέει ακροαματικότητα. Ναι, το σκουπίδι, το σκουπίδι και παίρνει τηλέφωνο πρωί-πρωί τον Καζαμπάκα. Με λέω Καζαμπάκα, με έχει πάρει άπειρα τηλέφωνα. Μην με βάζει. Να μην τα βάζει. Ναι, να μην τα βάζει. Πάμε διάλειμμα. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά.
Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.